Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι οικονομικές ειδήσεις της ημέρας σε ένα λεπτό από το insider.gr. Την μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων σε χαμηλά ρεαλιστικά επίπεδα ζητάει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, με τον πρόεδρο του Eurogroup Jeroen Dijsselbloem να δηλώνει στη χθεσινή συνεδρίαση πως η Ευρωζώνη θα προχωρήσει απευθείας με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε συζητήσεις για το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων της Ελλάδος μετά το 2018. Με θέμα τη δημιουργία ενός δίκαιου ανταγωνιστικού και σταθερού συστήματος φορολόγησης των εταιριών για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σήμερα το Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Η ώρα της κρίσης για το νέο ένικο του Λευκού Οίκου έφτασε. Χίλαρη Κλίντον και Ντόναλντ Τραμπ αναμένουν με αγωνία σε λίγες ώρες από τώρα την ετοιμιγορία της κάλπης. Όπως αναφέρει το Bloomberg, οι επενδυτές βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, αφού εμφανίζονται όλο και λιγότερο βέβαιοι για το τελικό αποτέλεσμα. Αν και αμέσως μετά τη γνωστοποίηση πως το FBI δεν θα ασκήσει δίωξη σε βάρος της Χίλαρη Κλίντον, η Wall Street έκλεισε με κέρδη 2%. Αναδικά κινείται και η δική μας χρηματιστηριακή αγορά. Εκ νέου συνεδριάζεται το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σήμερα Τρίτη με θέμα την εκλογή του νέου Προέδρου της Εθνικής Τράπεζας μετά τις αντιδράσεις του Ταμείου για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας για τον διορισμό του Παναγιώτη Θωμόπουλου. Τα περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.